την ικανότητα του ανθρώπου να παρανομεί με κάθε δυνατό τρόπο. Και θα πάμε στις πολεοδομικές άδειες, κυρίως των μοναστηριών, παρακαλώ. Πάμε στον πρόεδρο του ΕΤΕΚ, τον Κωνσταντίνο Κωνσταντή. Βγάλανε και ανακοίνωση, κύριε Κωνσταντή, εχθές, σε σχέση ακριβώς με αυτό το ζήτημα. Φαίνεται ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση. Μας ακούει ο κύριος Κωνσταντή. Καλό μεσημέρι, κύριε Πιθαρέ, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ναι. Είναι γεγονός ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση και πολλοί έχουν αποθρασινθεί με την διαδικασία να ανεγείρουν παράνομα οικοδομές. Γι' αυτό κρίναμε ότι είναι αναγκαίο να περάσουμε το μήνυμα στην κοινωνία ότι πρέπει να τερματιστεί αυτή η οικοδομική αναρχία. Πρέπει το κράτος και οι δομές του να λειτουργήσουν έτσι ώστε να αναχαιτίζεται από την αρχή ή οποιαδήποτε παρανομία. Οι ιδιοκτήτες φέρουν τεράστια ευθύνη και πρέπει να οδηγηθούν στα δικαστήρια εκεί και όπου παραβιάζονται νομοθεσίες και δεις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές όπως το παράδειγμα του Ισμονής στο Κάβο Γκρέκο και πολλά άλλα. Έχουμε αριθμίσει ένα μεγάλο αριθμό τέτοιων παρανομιών και επίσης πέραν του να προειδοποιήσουμε για το τι έπεται, τονίζουμε και προς τα μέλη μας, στους μηχανικούς, ότι έχουν τεράστιες ευθύνες και δεν πρέπει να υποτάσσουν την επιστήμη της μηχανικής στις ορέξεις του οποιοδήποτε με κίνδυνο να καταστρέφονται περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, να καταστρέφεται η πολιτιστική μας κληρονομιά, να τίθενται θέματα ασφάλειας των πολιτών και πολλά άλλα. Επιτρέψτε μου λίγο, κύριε Κωνσταντή, η ευθύνη πάει πακέτο με τις συνέπειες. Έχεις ευθύνη όταν έχεις να αντιμετωπίσεις και συνέπειες. Εσείς ως ΕΤΕΚ, τι συνέπειες θα βάλετε στους μηχανικούς και στους αρχιτέκτονες οι οποίοι παρανόμησαν και μάλιστα με πανηγυρικό τρόπο σε πολλές περιπτώσεις? Έχουμε ζητήσει, λογικό αυτό που λέτε, έχουμε ζητήσει σχετική πληροφόρηση από όλες τις αρχές. Δεν είναι δυνατόν όλα αυτά τα οποία ανεγείρονται παράνομα να μην υπάρχει εμπλοκή μηχανικών. Είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι υπάρχει εμπλοκή και παραπέμπτονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ, όπου η επιθυμία είναι να είναι αυστηρό το επιμελητήριο και να τιμωρήσει παραδειγματικά όσους προκαλούν με αυτές τις συμπεριφορές και συνεργούν, αντί να είναι οι αγγελιαφόροι της νομιμότητας, να συμβουλεύουν τους πελάτες τους, ακόμα και να τους καταγγέλουν, γιατί μηχανικός δεν είναι ένα εργαλείο του οποιοδήποτε να ανεγείρει οπουδήποτε παράνομα οποιαδήποτε κατασκευή. Έχουν ευθύνες, πρέπει να τις αναλάβουν και να διαφυλάξουν και το κύρος και την αξιοπρέπεια των μηχανικών του τόπου. Είναι αδικαιολόγητο να χτίζονται, να επιβλέπονται, να μελετούνται οικοδομές σε ιδιαίτερα περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη αδειοδότηση, χωρίς να επιβάλλουν οι μελετητές στους ιδιοκτήτες να αρνούνται να τους καταγγέλνουν, επειδή τα πράγματα έχουν φτάσει σε μια οικοδομική αναρχία και ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες. Για να δούμε πώς θα προχωρήσει όλο αυτό, διότι θα έχει και δικαστικές εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα, έτσι δεν είναι? Θα υπάρχουν και δικαστικές εξελίξεις, αλλά αυτό που πρέπει η πολιτεία να καλέσει τους ιδιοκτήτες είναι άμεσα να υποβάλουν σχέδιο κατεδάφισης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικά ευαίσθητης περιοχής, για να μπαίνει το κράτος στην οποιαδήποτε συζήτηση με τους αιτητές. Αυτές πρέπει να είναι οι προϋποθέσεις για να μπορέσουμε επιτέλους να δώσουμε το μήνυμα ότι δεν γίνονται ανεκτές τέτοιου είδους παρανομίες που πολλές φορές, ιδιαίτερα σε ευαίσθητες περιοχές, να μην είναι ανατρέψιμες η ζημιά που έχει υποστεί το περιβάλλον. Μάλιστα. Πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτά τα φαινόμενα, να τιμωρηθούν παραδειγματικά όσοι εμπλέκονται για να μην ξαναδούμε τέτοια φαινόμενα. Ευχαριστούμε, κύριε Κωνσταντή. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό. Λοιπόν, τώρα πάμε στα προβλήματα των διαζευμένων γονέων, γιατί φαίνεται ότι και το κράτος έχει πολύ μεγάλη ευθύνη στα φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται. Διαβάζουμε για συνεννοησίες, διαβάζουμε για υποστελέχωση των κοινωνικών υπηρεσιών. Για πάμε στη Μαρία Κυρατζή, είναι πρώτη λειτουργός των κοινωνικών υπηρεσιών. Χαίρετε. Γεια σας, κύριε Μιχάλαρη. Είμαι αναπληρώτρια διευθύντρια.